Είναι κάτι που δυστυχώς είναι δεδομένο, ακόμα και στους πιο έμπειρους χειρουργούς θα υπάρξουν περιστατικά ακράτεια μετά την προστεκτομή και σήμερα πια που γίνονται όλα και πιο πολλές, σίγουρα ο αριθμός των ακρατιών έχει μάλλον αυξηθεί. Έχουμε και πολύ καλούς συναδέλφους που θα αντιπαρατεθούν για το θέμα της αντιμετώπισης των περιστατικών ακράτειας μετά τη ειδική προστατεκτομή. Υπάρχουν ουσιαστικά τρία βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο είναι, θα βάζουμε τεχνητό σφιχτήρα σε όλα τα περιστατικά. Το άλλο ερώτημα προφανώς είναι, τι γίνεται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία. Μπορούμε να βάλουμε ή όχι τεχνητό σφιχτήρα ή τι θα κάνουμε τέλος πάντων. Και το πολύ σημαντικό, το τρίτο ερώτημα είναι πόσο τελικά καλό είναι το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου με την κάθε παρέμβαση. Σε αυτά νομίζω τα τρία βασικά ερωτήματα, οι δύο αγαπητοί συνάδελφοι θα αντιπαραθέσουν τις απόψεις τους και στο τέλος θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα κάποιο συμπέρασμα. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Αδαμάκη. Καταρχήν είμαι στην ευχάριστη θέση, επιτέλους μετά από την οδηγική εμπειρία της Τετάρτης, να είμαι σε θέση φαβορή, στη θέση της Μάντσεστερ. Χωρίς να έχω κάτι με τον κύριο Γιφτόπουλο, το παιχνίδι είναι ξεκάθαρο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό γιατί, γιατί το ερώτημα είναι η πρώτη επιλογή για όλους. Αν ο Σιτήρας είναι η πρώτη επιλογή για όλους. Και η απάντηση είναι η πρώτη επιλογή, ναι. Τις περισσότερες φορές είναι η πρώτη επιλογή. Γιατί? Γιατί καταρχήν ξέρουμε ότι από τα guidelines, αν θέλουμε να ακολουθούμε κατευθυντήριες οδηγίες, είναι ότι δεν υπάρχουν οδηγίες. Συμφωνούμε. Δεν υπάρχουν οδηγίες για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο κατεύθυνσης χειρουργικής. Από την άλλη πλευρά, ο σφιχτήρας πάντα αναφέρεται σαν reference standard. Δηλαδή, έλα να μου αποδείξεις ότι είσαι τόσο καλός όσο ο σφιχτήρας. Για να μπορέσεις να σταθείς στον αργόριθμο της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Και τελικά, μη γελιόμαστε, είναι η μόνη αποτελεσματική λύση τόσο σε ήπια, όσο και σε μέτρια, όσο και σε βαριά κράτεια. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν εσύ δηλαδή έρχεται ο άρρωστος και σου πει «Γιατρέ, εγώ θέλω να με στεγνώσεις», θα πρέπει να του βάλεις σφιχτήρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ναι, μπορεί. Πραγματικά, επειδή αντιμετωπίζω είναι στην καθημερινότητα, όταν έρχεται ο άρρωστος και σου λέει: πες μου λίγο για το σλίμπι, έχω ακούσει, μπορεί να βάλει μια ταινία. Μπορεί να δουλέψει, ναι. Αλλά δεν μπορώ να σου πω 90%, 100%, 80%. Μπορεί. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να επιλέξουμε και τους αρρώστους που θα δουλέψει ή δεν θα δουλέψει. Ο τέλειος υποψήφιος για ταινία δεν δουλεύει. Ο μέτριος υποψήφιος για ταινία μπορεί να σου στεγνώσει. Είναι δηλαδή τα πράγματα λίγο δεν είναι ξεκάθαρα. Ενώ στο σφιχτήρα ξέρεις ότι ξέρεις αυτό θα πάει καλά, αυτό δεν θα πάει καλά. Άρα λοιπόν, γιατί να μην είναι η πρώτη επιλογή από τη στιγμή που δουλεύει. Δουλεύει, βέβαια δουλεύει, γιατί έχει ποσοστά κοινωνικής εγκράτειας μέχρι και 90%. Έχει τεράστιο ποσοστό αποδοχής, 90%, 80%, 90%. 80% θα συνέστηναν αυτή τη μέθοδο σε κάποιο γνωστό τους που έχει το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχει ανένδειξη σε ακτινοθεραπεία, ειδικά σήμερα βλέπουμε τους αρρώστους, τις παλιές μας ριζικές που κάνουν μια υποτροπή, θα κάνουν μια ήπια ακτινοβολία. Δεν υπάρχει ανένδειξη. Ο ακτινοβολημένος άρρωστος, είδαμε και στο προηγούμενο αλλά και σε πιο απλά περιστατικά, που έχει μια ήπια κράτη μετά από μια ακτινοβολία ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει ανένδειξη για το σφιχτήρα πλέον, γιατί ξέρουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Και βέβαια, αυτό βέβαια δεν αφορά την πρώτη επιλογή, αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν όλα τα υπόλοιπα δεν δουλεύουν, πάλι στο σφιχτήρα ερχόμαστε. Επίσης,
είναι μια μέθοδος η οποία είναι στην αγορά, είναι εδώ χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, τεράστιο follow-up, δεκαετίες, δεκαπενταετίες, υπάρχει διαχείριση περιστατικών χρόνια και των επιπλοκών τους και ξέρουμε ότι ναι μεν ένα στους τρεις κάποια στιγμή στη δεκαετία θα υποστεί μια επέμβαση για κάποια μηχανική βλάβη, για κάποιο άλλο πρόβλημα, για λίμωξη, για διάβρωση, για τροφία, για οτιδήποτε, αλλά είναι διαχειρίσιμη και ξέρουμε πώς να την αντιμετωπίσουμε. Τελικά, και σήμερα αυτό που μετράει, είναι ότι μάλλον το πιο ακριβό, ίσως τελικά είναι και το πιο φτηνό. Γιατί? Γιατί άντε βάλε λίγο μακροπλαστικ, μετά βάλε μια ταινία που είναι χαμηλή επιβατικότητα και μπορεί να δουλέψει. Τελικά ο λογαριασμός έχει φτάσει στις 6-7.000 για να βάλουμε τι, για να βάλουμε ένα σφιχτήρα που είναι περίπου στο ίδιο κόστος και θα είναι η πρώτη επιλογή που θα δουλέψει. Καταλήγοντας, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, γιατί δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή, ο σφιχτήρας είναι η πρώτη λύση περίπου στον χρόνο. Μετά από τέτοιο, ακόμα και σε ήπια και σε μέτρια και σε βαριά κράτεια, είναι το gold standard, είναι η μέθοδος με την οποία έρχονται να συνδεθούν όλοι οι υπόλοιποι για να αποδείξουν ότι είναι καλή. Και πρακτικά και σε ένα τελευταίο review έχουμε σφιχτήρα και μετά όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και τις επιλογές. Έχουμε σφιχτήρα ο οποίος μπαίνει και μετά από πνευμονία. Έχουμε σφιχτήρα ακόμα και όταν όλα αποτύχουν και έχουμε σφιχτήρα ακόμα και όταν ο ίδιος ο σφιχτήρας αποκτήσει ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν γιατί να μην είναι η πρώτη επιλογή? Αφού τα πράγματα είναι τόσο καλά όπως τα περιγράφει ο κ. Σαραμάκης, κ. Γιφτόπουλε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια γίνεται προσπάθεια να βρεθεί κάτι άλλο αντί για τον σφιχτήρα? Αν ήταν τέλειο, νομίζω ότι θα είχαμε σταματήσει, θα ψάχναμε κάτι άλλο. Για να μας πείτε κι εσείς. Καταρχήν ο Darth Vader από εδώ είναι πολύ επιθετικός όπως βλέπετε, αλλά η σοφία είναι αλλού. Και η σοφία είναι στο να σκέφτεσαι ποιο είναι το αρχικό σου ερώτημα. Εάν ο σφιγκτήρας πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή για όλους. Και αν θέλετε τεχνιέντος το ερώτημα είναι για όλους, γιατί δεν είναι όλες οι ακράτες οι ίδιες. Και το ερώτημα στην ουσία που κρύβεται πίσω από αυτό είναι και σε μια ήπια ακράτεια, σε μια μέτρια οριακή ακράτεια, είναι η μόνη μου λύση, πρέπει να καταφύγω υποχρεωτικά σε αυτό, ή μήπως οι άλλες επιλογές είναι αξιόλογες? Και ποιες επιλογές? Ακόμα και σε μια μορφοποίηση ενός αλγορίθμου που είχε γίνει από την Ρικάρντα Μπάουερ του 2011, θα δείτε ότι στην αρχική εκτίμηση μιας post-protectomic continence περιλαμβάνεται σε πρώτη φάση σίγουρα και η ασκήση πυρηνικού εδάφους και lifestyle intervention, το οποίο μπορεί να γίνει 8 έως 12 εβδομάδες πριν συζητήσουμε για οτιδήποτε στο μέλλον που έχει χειρουργική θεραπεία. Άρα μην ξεχνάμε ότι δεν είναι κάθε ακράτεια με το καλημέρα σας μονόδρομος για ένα σφιχτήρα. Σαν μέθοδος τώρα, θα μου πείτε σιγά τι θα κάνει συντηρητική. Να θυμίσω εδώ ότι χρησιμοποιούμε όλοι, δηλαδή και ο Ντάρθ και εγώ, την ίδια βιβλιογραφία, τα ίδια reviews. Και απλώς ο καθένας παίρνει ένα κομμάτι. Γιατί δυστυχώς μεγάλες μελέτες, τυχεοποιημένες και να δίνουν τελικά ας πούμε, υψηλό level of evidence δεν υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να είναι μια κοινή παραδοχή και θα δείτε από τα νούμερα ότι είναι κοινή παραδοχή. Με την ίδια λογική λοιπόν και στα παλιότερα guidelines του 10 και στο review του Bauer και τα λοιπά, αν δείτε και στο JMA δημοσιευμένη, φαίνεται ότι οι ασκήσεις περιπού εδάφους, τις οποίες έγινε λόγο χτες και τις οποίες τις φτύνουμε ως κάτι που δεν έχουμε τη διάθεση να ασχοληθούμε, έχουν υποσυνθήκες μία σχετικά καλή απόδοση με ένα level of deficit and great representation B και είναι χρήσιμο και σε επίμονη ακράτεια ακόμα και ένα χρόνο ή και παραπάνω μετά από ριζική προστατεκτομή. Άρα η δικιά μου προσωπική θέση είναι, με ό,τι συζητήσαμε χθες, ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, ότι δεν υπάρχουν οδηγίες εύκολες για τον ασθενή, δεν υπάρχει εύκολη επίβλεψη. Νομίζω ότι θα ήταν μια κατεύθυνση στην οποία θα έπρεπε λίγο να είμαστε πιο θερμοί πριν συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και τα τυχολογικά, όπως είπαμε, μπορούμε να δώσουμε μια βελτίωση αρχικά. Μετά ένα ερώτημα είναι, τι θέλει ο ίδιος ο ασθενής τώρα σε κανένας? Να είμαστε ειλικρινείς. Όταν έρχεται ο ασθενής για ακράτεια, εμπολής, εάν δεν είναι πιο νέος να έχει μπει στο ίντερνετ, να έχει ψάξει λίγο τη δουλειά, να έχει ρωτήσει δεξιά και αριστερά,
θα τσιμπήσει στο δόλωμα του γιατρού του. Εάν δείτε όμως σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Κουμάς του 2009, είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς ακολουθούν αυτό που προτείνει ο γιατρός τους, αν όμως τους δώσεις επιλογές, προτιμούν να αποφύγουν τη μηχανική λύση. Γιατί δεν είναι ενθουσιασμένοι ότι έχουν εδώ ένα κουμπάκι, ένα ρεζερβουάρ και κάθε φορά πρέπει να κατουρίσουν, να ξεκατουρίσουν, πρέπει να πατάνε κουμπιά. Γιατί δεν τους αρέσει το γεγονός ότι η σύντροφος, ας πούμε, ψηλαφάει εκεί πέρα κάτι. Γιατί υπάρχουν ζητήματα που σε σχέση, όπως θα δούμε, να κάνουμε την ευχέρεια χρήσης της συσκευής από κάποιους. Και αν δώσεις την ευκαιρία, ένα 25% θα το φτάσω ακριβώς και πρέπει. Δεν υπάρχει ούτε να σας αδικήσω. Ένα 25% προτιμάει άλλη λύση. Βέβαια, γιατί εγώ είμαι σοφός και δίκαιος, θα πω ότι αυτό που φαίνεται, παρότι ο σφιχτήρας μπορεί να χρειαστεί και 2 και 3 επανεπεμβάσεις, για τον άρρωστο αυτό που μετράει τελικά είναι η εγκράτεια. Άρα θα μπαίνει κάποιος στη διαδικασία ενδεχομένως εν γνώση του να ταλαιπωρηθεί και 1 και 2 και 3 φορές, το τελικό αποτέλεσμα ότι είναι στεγνός μετράει πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Εάν δούμε λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα, νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό. Ότι υπάρχει ανάγκη ενημέρωση για τον ασθενή και να είμαστε ειλικρινείς και όταν θα βάλει ένα σφιχτήρα να του πούμε ναι, αλλά να ξέρεις ότι είναι πολύ πιθανό θα χρειαστεί να ξανάρθεις και 1 και 2 και 3 φορές. Όπως και ότι οποιαδήποτε άλλη λύση προτιμάει, έχει επίσης κάποια μία. Δεν υπάρχει όμως τόσο τέλεια λύση. Μετά, ποιος βάζει το σφιχτήρα. Σε ένα πολύ ωραίο σχόλιο του Σαντού, ο οποίος ίσως είναι από τους μεγάλους σε αριθμό, λέει ότι δεν υπάρχει πλατό στο learning theme, ακόμα και μετά από 200 επεμβάσεις σφιχτήρα. Και υποτίθεται και σε ένα πρόσφατο review, έτσι, έχει συζητηθεί ότι δεν υπάρχουν και πολλές μελέτες με πάνω από 200 περιστατικά. Πράγμα που σημαίνει ότι τεχνικά δεν είναι τόσο απλή η επέμβαση, άρα έχει σχέση με την εμπειρία του χειρουργού, άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα, έτσι, και ότι κάθε περιστατικό καινούριο, ακόμα και στα έμπειρα χέρια, μπορεί να δημιουργεί κάποια ζητήματα. Και φαίνεται ότι γενικά όσοι ασχολούνται με το σφιχτήρα, για όποιους λόγους ασχολούνται, έχουν σχετικά μικρή εμπειρία. Και αυτό έχει σχέση με αυτό που είπαμε πριν. Ποιος χειρουργεί τελικά, σε ποιον στέλνουμε, ποιον εμπιστευόμαστε. Ένα άλλο ζήτημα είναι ποιος χρησιμοποιεί το σφιχτήρα. Δηλαδή, ένας άρρωστος ο οποίος έχει αρθρίτιδα, έχει μια δυσχέρεια στη χρήση στα χέρια. Δεν είναι εύκολο. Δεν έχει αυτόματη ούρηση και οι άρρωστοι προτιμούν ακόμα και μια αυξημένη κλίση της κοιλιάς να μπορούν να ουρήσουν αυτόματα, έτσι, παρά να πρέπει συνέχεια να χρησιμοποιούν κάτι. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ασθενείς που δεν είναι όλοι νέοι, οι οποίοι προϊούσες της ηλικίας μπορεί να έχουν και εκτός από την απώλεια δεξιότητα στα χέρια, άνοια, να ξεχαστούν, δηλαδή να μην συνειδητοποιήσουν ακριβώς το ποια είναι η στιγμή που θα πρέπει να ενεργοποιήσουν το σφιχτήρα ή να ακολουθήσουν τις οδηγίες ότι τη νύχτα καθίστε κάποιες ώρες, φορέστε τότε πάνω, δεν ξέρω εγώ τι. Ένα άλλο που μπαίνει ζήτημα είναι χειρισμοί και καθυστερημένοι και επεμβάσεις. Ένας άρρωστος με σφιχτήρα είναι ευαίσθητος άρρωστος σε κάποια κέντρα, δεν ξέρω αν το κάνετε και εσείς και ο Δαμάκης, βάζετε βραχιολάκι και τους δίνετε... Πάντα έχει την αυτοκίνητα στο χέρι με τις οδηγίες. Στο χέρι, σε ποιο χέρι. Στο πρωτοφόλι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος θα χρειαστεί να έρθει, ας πούμε, στα επίγοντα γιατί έχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω τι, μπορεί κάποιος να τον δευτεριάσει εκείνη τη στιγμή. Οι περισσότερες βλάβες, διαβρώσεις, ουρίθρας και κακώσεις γίνονται σύνδεση στην προσπάθεια διακοβολής καθετήρα. Συνήθως, επειδή ο άρρωστος έχει ξεχάσει εκείνη τη στιγμή να αναφέρει το σφιχτήρα του, και φαίνεται ότι αν μείνει, έτσι μελέτη του 13 τον Σάλιμαν, ο ένας καθετήρας, γιατί πρέπει να μείνει πάνω από 48 ώρες, αυξάνει πάρα πολύ, έτσι, το καφέ ρόζεν στην περίπτωση του τεχνητού σφιχτήρα. Και για να πάμε και στο σημαντικότερο, πόσο τέλειο, δηλαδή πολύ λιβάνι έπεσε, και αρχίζω και νιώθω, ας πούμε, αποπνικτικά, έτσι. Συμφωνούμε όλοι ότι ό,τι evidence υπάρχει είναι λίγο και χαμηλής ποιότητας. Και αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να το λέμε. Δηλαδή, τα νούμερα, ας πούμε, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, το follow-up και τις επιπλοκές, είναι δύσκολο να ομογενοποιηθούν και να βγουν μελέτες μεταναλύσεις, ας πούμε, σωστές, γιατί ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, σε σχέση με το τι σημαίνει εγκράτεια, social, dry,
μία πάνα, μισή πάνα, πάνα όταν φοβηθεί μόνο, οι επιπλοκές το ίδιο, η έννοια της ατροφίας της ουρήθρας δεν μπαίνει κλινικά. Δηλαδή κάποιοι περιγράφουν ότι ενδοσκοπικά βλέπω λίγο την ουρήθρα σου ατροφική και δεν υπάρχει coaptation της συμπτωσίας του επιτυχώματος, αλλά αυτό όλοι συμφωνούν που ασχολούνται ότι πρέπει να τεθούν αυστηρότερα κριτήρια για να μπορούμε να μιλήσουμε πιο σωστά και να ομοιοποιήσουμε τις μελέτες και να βάλουμε και σημαντικά στοιχεία σε αυτό. Και αν δείτε τα revision rates, στη μελέτη της Bauer, ας πούμε, το 11, το failure έπαιζε από 8-45, από τις καινούργιες μελέτες που προσθέθηκαν στο review του 13, μειώθηκε στο 2-13, αλλά οι υπόλοιπες με την ατροφία μέσα αυξήθηκαν. Και είναι αυτό που λέμε ότι ένας στους τρεις είναι δεδομένο, ας πούμε, τα rates μάλλον είναι 26% στις επανεπεμβάσεις. Και η πλάκα είναι ότι στην Cochrane Database ανάλυση που υπάρχει, η μόνη πραγματικά αποδεκτή, να το πω έτσι, η εργασία λόγω που όλη περιλαμβάνεται, είναι σφιγκτήρας ενάντια στο μακροπλαστή. Και η διαφορά βρέθηκε μόνο στην πλήρη σοβαρή ακράτεια. Με πιο κοντρά το σφιγκτήρας τελικά, head to head. Ενώ με evidence-based στοιχεία. Ναι, να μακροπλαστή. Δεν έχει σημασία. Λέω ότι σαν μελέτη, αν μπείτε στο... Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν μελέτες με hard data που να μπορούν να βγουν σε μια μετανάλυση. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δείτε, δεν υπάρχει πιθανά level of evidence πάνω από 2B. Ούτε αυτό, αν με επιτρέπετε, χωρίς να θέλουμε να δούμε τώρα σε αντιπαράθεση, γιατί δεν είναι και η λογική του debate, να λέμε τις θέσεις και να τελειώνουμε, όλα τα προσθετικά υλικά, όλες οι συσκευές έχουν ένα πρόβλημα στην αξιολόγηση των δεδομένων. Καταρχήν, είναι σαφές ότι δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, τυχεοποιημένη τυφλή μελέτη. Θα βάλεις σφιχτήρα και κάτι που δεν είναι σφιχτήρας, το καταλαβαίνουμε. Άρα εκεί αποκλείεται να πάρεις ποτέ ένα A. Ξεκινάμε από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν δούμε ιστορικά πώς ήταν τα πράγματα, από τη δεκαετία του 80 έχεις ένα μηχάνημα, μια μέθοδο η οποία δουλεύει. Και απλά κάνεις μελέτες καταγραφής και αποτελεσμάτων και επιπλοκών. Άρα, ερχόμαστε τώρα να δούμε ποια ήταν η βιβλιογραφία σε κάτι που δουλεύει από τη δεκαετία του 80 και προφανώς με βάση τα σημερινά δεδομένα της αξιολόγησης των δεδομένων, αυτό είναι φτωχό σε level of evidence. Το καταλαβαίνουμε και όντως αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει σιγά σιγά να υπάρχει ένα refresh της βιβλιογραφίας και στο σφιχτήρα. Ο κύριος από εδώ όμως απέφυγε επιμελώς να πει ότι τα στοιχεία για τα slings είναι ακόμα πιο φτωχά. Γιατί μιλάμε για 20 αρρώστους, για 30 αρρώστους, κάποιο δούλεψε, κάποιο δεν δούλεψε, είχαμε εκεί. Δηλαδή πραγματικά εκεί κι αν είναι πτωχά. Τουλάχιστον εδώ έχεις μελέτες παρατήρησης, έχεις μελέτες που έχουν μακροπρόθεσμο follow-up. Χωρίς να θέλω να. Αυτό θα το δούμε στο τρίτο, βέβαια, γιατί στο τρίτο ακόμα είναι ακόμα χειρότερο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η ποσοτικοποίηση της ακράτειας έχει σημασία? Δηλαδή, κουβεντιάζουμε τόση ώρα και λέμε απλώς τη λέξη ακράτεια. Και το μεγάλο πρόβλημα και στις μελέτες είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αντικειμενικά στοιχεία. Έτσι, και ο αριθμός των μάκτρων που χρησιμοποιούνται δεν είναι γιατί διαφέρουν μεταξύ τους. Πιστεύετε ότι έχει έννοια ποσοτικοποίηση, ναι ή όχι? Αν κανείς θεωρήσει ότι ό,τι και να κάνουμε θα βάλουμε τεχνητό σφιχτήρα, ας μετρήσουμε την ακράτεια. Αν όμως υπάρχει έστω και μια υποψία ότι πιθανώς μπορούμε να σχολήσουμε για κάτι άλλο ποσοτικοποιώντας την ακράτεια, νομίζω έχει θέση. Θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ναι. Κανένας άνθρωπος δεν κάθεται να ζυγίζει πάνω. Κοιτάξτε να δείτε, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, όμως επειδή είναι κριτικό, υπάρχουν πια και μελέτες που χρησιμοποιούν κυρίως το 24ωρο pan test, το οποίο είναι το πιο αντικειμενικό. Και υπάρχει μια μελέτη του 11 που χρησιμοποιείται σε κάποια κέντρα σαν Ευαγγέλιο και βγάλετε 420 γραμμάρια. Δηλαδή, αν είναι πάνω από 420 γραμμάρια, δεν συζητάμε ότι γίνεται κάτι άλλο, τεχνητός σφιχτήρας.
κάτω από 420 γραμμάρια, να το συζητήσουμε, να δώσουμε την εναλλακτική λύση στον ασθενή. Και νομίζω ότι αυτό είναι και πολύ πιο τίμιο στην αντιμετώπιση του ασθενούς. Μια πολύ πρόσφατη μελέτη έβγαλε ότι ένα γραμμάριο αύξηση στο 24ωρο παν τεστ μειώνει την πιθανότητα επιτυχούς έκφρασης κατά 0,4%. Άρα είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ και θα μπορούσε να λύσει αρκετά προβλήματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την θεώρηση σαν ένα κονσένσους ότι από τη στιγμή που φαίνεται ότι υπάρχει ένα εργαλείο, μήπως πρέπει να το χρησιμοποιούμε πιο πολύ και για ερευνητικούς λόγους αλλά και για την καθημερινή μας τακτική, είναι ή όχι? Για ερευνητικούς λόγους δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει. Στην καθημερινή πρακτική, εγώ προσωπικά βρίσκω έναν τρόπο να μπορέσω. Δεν είναι παρτέστ, είναι να σγείς την πάνω. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα τρεις. Δηλαδή, η βιβλιογραφία τουλάχιστον για την αξιολόγηση και για την ένδειξη του Slink έχει άλλες παραμέτρες. Βλέπετε τα δεδομένα της ουθροσκόπης, βλέπετε render test, τα οποία ενδεχομένως έχουν ένα ποσοστό αξιοπιστία. Και είναι απλά και πρακτικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό, έτσι. Δηλαδή, στην καθημερινή κλινική πραγματικότητα, σε ένα τέτοιο βάθμιο νοσοκομείο, best guess, χρειάζεται να είναι κάτι απλό, γρήγορο, φτηνό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά όταν γράφεις κάτι, όταν είναι να παρουσιάσεις αποτελέσματα, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει τεστ πάνω. Να ρωτήσω, πόσοι από εσάς έχετε χρησιμοποιήσει 24ωρο τεστ μάκρων? Μόνο ένας. Εντάξει, παρόλο που είναι κάτι πολύ απλό, νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να γίνει αυτό σαν μήνυμα ότι υπάρχει κάποιο εργαλείο το οποίο μας διαφυλάσσει θεωρητικά και νομικά. Έτσι μπορεί να αποδείξει στον άλλον τι είχε και τι έχει. Έτσι, γιατί αν σου πει μετά γιατί μου έβαλε τεχνητό το σφιχτήρα, γιατί μου είπε ο άλλος που πήγα ότι δεν έπρεπε, γιατί εγώ δεν έχω μεγάλη έκρα, να έχεις κάτι στα χέρια σου. Ναι, κάτι θέλει να πει ο Γιώργος Ανήμος. Μια μικρή παρατήρηση. Αν υποθέσουμε ότι πούμε του ασθενή ότι κύριε τάδε μας, θα ζυγίζει την πάνω σου για ένα 24ωρο και αν δεν μου φέρει νούμερο, εγώ δεν θα σε ξαναδώ. Δεν θα το φέρει. Θεωρώ δηλαδή ότι το τι κάνει ο ασθενής έχει να κάνει και με το πόσο εμείς το έχουμε πιστέψει. Αν δηλαδή εμείς είμαστε σίγουροι ότι το χρειαζόμαστε, θεωρώ ότι μετά από μερικές προσπάθειες θα γίνει. Αν εμείς δεν έχουμε πιστεί, είναι πολύ δύσκολο να πιστεί και ο ασθενής. Απλώς να μην καθυστερούμε άλλο να πω, μια και το είπαμε πληροφοριακά για όσους δεν το ξέρετε, το τεστ αυτό 24ωρο για να γίνει σωστά. Η κάθε σερβιέτα που αλλάζει μπαίνει σε μια σακούλα και την κλείνουμε καλά για να μην υπάρξει εξάτμιση και να είναι αντικειμενικό, έτσι, αφού έχουμε ζητήσει δηλαδή, το απόβαρο πριν, όσο είναι η απομόνηση της κάθε σερβιέτα. Μετά πρέπει να έρθει κλεισμένο σε σακούλα για να μην έχει εξάτμιστεί, για να έχουμε ακρίβεια. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα ίσως στο επόμενο κομμάτι, που το θέμα της ακτινοθεραπείας, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και απέκλει ένα κομμάτι ασθενών από αντιμετώπιση, δηλαδή στην τύχη που θα μείνουν. Ναι, και ένα κομμάτι ασθενών που βλέπουμε και συχνότερα όλο και καθημερινά όλο και συχνότερα. Γιατί βλέπουμε πλέον το πουλ των αρρώστων που κάποια στιγμή είχαν κάνει εξωτερική, είχαν κάνει ρυθμική προσαρτητομή, υποτροπίασαν και πλέον κάνουν δευτερογενώς ακτινοβολία. Αυτή λοιπόν η άρρωστη σήμερα έχουν πάρα πολύ καλά ποσοστά αποτελεσματικότητας με το σφιχτήρα. Με βάση πρόσφατη μελέτη του 2013 και παλιές βέβαια, ο σφιχτήρας παραμένει η χρυσή σταθερά και για τους δύο, και για τους παρθένους και για τους ακτινοβολημένους. Και αυτό πλέον είναι δεδομένο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε μάθει, έχουμε πάρει τα μαθήματά μας. Είναι άλλος ο σφιχτήρας που βάζαμε πριν από 10 χρόνια και όλος ο σφιχτήρας που βάζουμε σήμερα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η προσέγγιση θα πρέπει να είναι πάντα περινεϊκά, όχι οσιοπεϊκά. Και αυτό γιατί περινεϊκά θα βρεις το βολβό, το ζωντανό, τον παχύ, τον καλά αιματωμένο, την καλή δηλαδή ουρήθρα, που θα μπορέσει να βάλεις αξιοπρεπώς ένα καφ εκεί. Άρα πάντα περινεϊκά. Το δεύτερο είναι ότι σε μια ταλαιπωρημένη ουρήθρα, σκέψου να βάλεις ένα double cuff, δηλαδή ουσιαστικά σε σειρά δύο μικρά cuff που δεν θα έχουν το κάθε ένα από μόνο του, θα έχει μικρότερη πίεση σύγκλησης, αλλά επειδή θα είναι εν σειρά δεν θα ταλαιπωρούν τόσο πολύ
την ουρίθρα. Και το τρίτο και βασικό είναι ότι πλέον προστατεύουμε την ουρίθρα μας, το συζητήσαμε και χθες, με δύο τρόπους. Ο ένας πιο απλός είναι να τη λήξουμε την ουρίθρα, ανάμεσα δηλαδή στην ουρίθρα και στον βολβό, να παρεμβάλλεται κάποιο βιολογικό μόσχευμα τύπου σέρτζησης, τύπου τούτοπλαστη ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα αυξάνει λίγο εδώ την απόσταση και θα προστατεύει την ουρίθρα από διάβρωση. Και ακόμα καλύτερα, ειδικά σε αρρώστους που δεν τους ενδιαφέρει η στήση, που αρκετοί από αυτούς είναι αυτοί οι άρρωστοι, θυμίζω ριζική προστατεκτομία, εκτροβολία κλπ., να κάνουμε διασυραγκώδη προσπέλαση, παρασκευή δηλαδή των σειραγκωδών σε αυτό το ύψος, και ανοίγοντας δύο παράθυρα δεξιά και αριστερά, παρασκευάζουμε με τον dissecter και παίρνουμε ουρίθρα, περιδονία του μπαξ και κομμάτια τα σειραγκώδη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ειδικά το οπίσθιο τείχωμα της ουρίθρας, που είναι και το ευέμβητο σημείο μας, πίσω γίνονται οι διαβρώσεις, να προστατεύεται, να είναι παχύ, έχοντας ιστό και από, και από τα σειραγκώδη. Και από μπροστά, αν θέλεις, βέντραλι, μπορείς να προστατεύσουν λίγο με ένα κομματάκι SIS. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα μαθήματα που έχουμε πάρει και ξέρουμε πλέον ότι ο άρρωστος που θα βάλει στη πτήρα μετά από ακτινοβολία θέλει ειδική μεταχείριση. Και μετά την τοποθέτηση, βέβαια, συστήνουμε στον άρρωστο να κάνει διαλύματα το βράδυ, ας πούμε, που είναι εξαπλωμένος, να τον απενεργοποιεί, να μειώνει δηλαδή τα ποσοστά, τις ώρες που υπόκειται σε εξωτερική πίεση η ουρίθρα του και άλλα μικρά κολπάκια που μπορείς να κάνεις. Πρακτικά λοιπόν, στον ακτινοβολημένο άρρωστο σήμερα ξέρουμε ότι έχουμε μια αρκετά μεγάλη δυνατότητα και ευρείας επιλογής τόσο μεθόδων, όσο και μικρών έτσι, τεχνικών tricks, ώστε να μειώσουμε τα ποσοστά επιπλοκών ακόμα και στα πολύ δύσκολα περιστατικά. Κι εσείς με την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε στους χρηκτήρες, είσαστε πάντοτε ικανοποιημένος από το κάθε που έχετε βάλει? Δηλαδή σας έχει τύχει να πείτε, έβαλα 4, έπρεπε να βάλω 3,5 ή... Το θεωρώ ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι που υπάρχει στην τοποθέτηση του σφιχτήρα. Εσείς είστε πάντα ευχαριστημένος ότι το καφ που μπήκε ήταν αυτό που πρέπει να πει, το μέγεθός του. Ακόμα και τώρα. Για το μέγεθος δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποτε μία δοξασία ότι γιατί να μην έχουμε και 3,5, γιατί να έχουμε και 3,5, γιατί να έχουμε και 3. Αλλά δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα. Δηλαδή ποτέ δεν μου έλειψε ένα μικρότερο καφ. Δεν έλειψε. Αλλά αυτό που βάλατε, ότι ήταν αυτό που έπρεπε να βάλετε, είστε πάντοτε απόλυτα έτσι ικανοποιημένος? Υπάρχει μια βασική αρχή γενικώς, όταν βάζεις το μετρητή, τώρα μην παίρνουμε σε λεπτομέρειες, αλλά όταν βάζεις το μετρητή, να μην σφίγγει πολύ την... δηλαδή αν είσαι ανάμεσα σε 5 και 4,5, διάλεξε 5. Να είναι λίγο πιο χαλαρό. Γιατί πρέπει να φανταστείς ότι αυτή η ουρίθρα σιγά σιγά θα υποστεί και την πίεση από το υγρό κλπ. Τώρα, γενικά ναι, είμαι ικανοποιημένος. Θα θεωρείτε ότι είναι ένα κριτικό σημείο της επέμβασης? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η παρασκευή της ουρίθρας και ειδικά στο οπίσθιο τείχωμα είναι αυτή που θα σε προδώσει, που θα σου κάνει μια πρώιμη διάβρωση. Θυμίζω η ουρίθρα, το σπογγιώδες, είναι παχύ-παχύ μπροστά και στα πλάγια και πίσω είναι ελάχιστο, άμα δούμε οβελιές τομές. Άρα, παρασκευάζοντας την ουρίθρα, ουσιαστικά πίσω είναι ευέλωτη, είναι απροστάτευτη. Εκεί γίνονται οι διαβρώσεις, το πίσω τείχωμα της ουρίθρας. Άρα, η παρασκευή είναι πολύ σημαντική και η επιλογή του μεγέθους είναι επίσης σημαντική. Δηλαδή, αν πάρεις το μετρητή και το σφίξεις πάρα πολύ και πεις, εδώ έχω 4, αυτό κάποια στιγμή θα σου κάνει διάβρωση πρώιμη. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Κύριε Ευτόπουλε, εσείς τι έχετε να πείτε για το θέμα της θεραπείας? Έχετε δύο απαντάσεις ανατομικής. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να μπει κάτι της γνώσης ανατομικής. Υπάρχει το εξής πρόβλημα όμως. Η ίδια βιβλιογραφία που μπορεί κάποιος να κοιτάξει δεν θεοποιεί την αποτελεσματικότητα του σφιγκτήρα με τα ραδιοθεραπεία. Έτσι. Δηλαδή, αυξημένος κίνδυνος για διάβρωση, τα οποία είναι και λογικά. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει υποστεί ίνωση, ισχυμία, δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Σαφώς τα tricks, τα χειρουργικά μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητες. Η πρώτη όμως διαφάνεια από τον Σαθιανάθεν που είναι από την Αυστραλία και το σχολείο σε αυτές, γιατί μπήκα λίγο να δω ποιος είναι που είναι και λέει ότι the gold standard πάλι για όλα, θα θυμάσαι όλα καλά, είναι ένας medical student, ας πούμε, που τότε ήταν πρωτόνομα στο συγκεκριμένο άρθρο, στον Πιτριού. Υπερβάλλει, θεωρώ,
μη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται συμφωνούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης, αυξημένος κίνδυνος λίμωξης σε άτομα που έχουν υποστεί από την εμβολία. Και ακόμα και στα guidelines του 12, τα οποία αυτά είναι σταύρος που γίνανε το 13, είναι τοποποιημένα revised, ας πούμε, οφείλεται να αναφερθεί ότι αν κάποιο έχει πάρει πρώτα ραδιοθεραπεία, η εμφύτευση του κτίνου είναι λιγότερο αποτελεσματική. Έτσι, και higher vision rates επίσης, σε παλιότερο review του 11 από την Bauer. Άρα, με αυτή την έννοια, προφανώς ο σφιγκτήρας έχει την θέση του και την δυναμική του, ασφαλώς δουλεύει και μετά από ακτινοθεραπεία, κρατάμε όμως κατά νου ότι δημιουργούνται προβλήματα. Και οι εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές, όσον αφορά στα σλίγγς γενικά, είναι αντιπρόμενες. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα ποσοστά είναι παρόμοια στην εκνοβολία. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούσα να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Αυτό που η θέση μου θα ήταν στο ερώτημα είναι ότι ο σφιχτήρας έχει επιβάρυνση σαν τεχνική όταν έχει προηγηθεί ακτινοβολία, όπως έχουν και όλοι. Δηλαδή μια ακτινοβολημένη περιοχή περιέχει κινδύνους που ανεξαρτήτως τρίξ και τα λοιπά θα πρέπει να είναι ενημερωμένος πιθανός ασθενής ότι τα πράγματα δεν θα δουλέψουν το ίδιο όπως αν ήταν ασθένος από ακτινοβολία. Νομίζω ότι το μήνυμα πέρασε για το θέμα της ακτινοβολίας, αλλά υπάρχει το σημαντικό πια ερώτημα σε βάθος χρόνου τι γίνεται. Σίγουρα ο σφιχτήρας έχει πάρα πολύ χρόνο πίσω του. Θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε την άποψή σας για το θέμα της διάρκειας του χρόνου. Τώρα, χωρίς να θέλω να κουράσω και να επαναλαμβάνομαι, είναι η πιο δοκιμασμένη λύση, σαφέστατα, και θα ανατρέψουμε κυρίως σε ποσοστά ικανοποίησης και ποιότητα ζωής, σε αποτελεσματικότητα, σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα μιλήσουμε γιατί όχι και για τις επιλογές, δεν τίστε θέμα. Τι να μιλήσουμε, για ποσοστό ικανοποίησης, 90%, 80% θα το συνιστούσε κάποιος. Γενικά, πάντα ό,τι βλέπεις, ό,τι διαβάζεις είναι πάνω από 80% ποσοστό ικανοποίησης. Άρα είναι μια μέθοδος που δουλεύει. Να μιλήσουμε για αποτελεσματικότητα, 90, 80, 70, 90, είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος, κακά τα ψέματα. Και ας μιλήσουμε και για επιπλοκές, τις οποίες το συζητήσαμε. Ναι, κάποιος άνθρωπος που θα φορέσει σφιχτήρα μέσα στη δεκαετία έχει πιθανότητες 1 στις 3, ένας από τους 3 στους 10, να υποστούν μια δεύτερη και μια τρίτη επέμβαση για να αλλάξουν ένα σωληνάκι, να αλλάξουν ένα καφ, να αλλάξουν ένα μπαλόνι ενδεχομένως, γιατί μιλάνε για μηχανάκι. Έχει υποστεί κάποιες μηχανικές αλλοιώσεις. Ναι, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε ένα καφ, γιατί από τη χρόνια πίεση η ατροφία της ουρίθρας θα δημιουργήσει ανεπάρκεια, δηλαδή θα βρέχεται ο άρρωστος. Άρα θα πρέπει να το βγάλουμε και να το επανατοποθετήσουμε σε παρθένα αλλού ουρίθρα ή να αλλάξουμε το μέγεθος του καφ. Ναι, υπάρχει ένα ποσοστό διάβρωσης, είναι προσθετικό υλικό, αλλά είναι μικρό. Έτσι. Άρα συζητάμε λοιπόν για διαχειρίσιμες επιπλοκές. Επιπλοκές που η διαχείρισή τους έχει ένα ποσοστό ικανοποίησης και ουσιαστικά αποτελεσματικότητας από το λόγο ρευδίσεων που φτάνει μέχρι το 65%. Και εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι όλη αυτή η βιβλιογραφία που διαβάζουμε, ειδικά η παλιά βιβλιογραφία μέχρι το 2002-2004, έχει μέσα και το πουλ των ασθενών, των νευρολογικών ασθενών που έχουν βάλει σφιχτήρα. Άρα λοιπόν έχουμε data που είναι μολυσμένα από μια ομάδα αρρώστων που όλοι ξέρουμε, όσοι ασχολούμαστε και νομίζω συμβαίνει και ο κ. Κουσανίδη, έχουν πολύ μεγαλύτερο, πολύ υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών. Αν δούμε σε μια δουλειά του 2014 ποιοι είναι οι πραγματικοί άρρωστοι που μας ενδιαφέρουν, που είναι πλέον οι άρρωστοι που αντιμετωπίζουμε, που είναι οι μετάγοροι ζυγοί, βλέπουμε ότι τα ποσοστά επιπλοκών είναι μικρότερα. Οι παρθένοι, οι καλοί άρρωστοι που είναι οι άρρωστοι μετά από ριζική προστατευτομή έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά επιπλοκών. Άρα λοιπόν, και καταλήγως δεν θέλω να σας κουράσω, πραγματικά μετά από την ήττα της Τετάρτης, τουλάχιστον θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου που με έφερε σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη θέση του φαβορή, να μπορέσω εν πάση τόση λίγο να γελάσω. Μπορείστε κύριε. Παρακαλώ, ο συνάδελφος κάτι θέλει να ρωτήσει. Παρακαλώ.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πρακτικό που έχει συμβεί στο χειρουργείο. Κοιμήθηκε ο άρρωστος για καρδιοχειρουργική επέμβαση. Δεν περνάει καθετήρας και μου λένε κάτι έχει μέσα. Και με φωνάζουν. Στις τρεις φορές ήταν η ποιητική πρόθεση και δεν ξέρανε τι μοντέλο. Το password του δεν είχε μαζί του. Δεν ήξερε ένας από τους ιατρούς, δεν ήξερε καν το ότι υπήρξε αυτό. Και ένα συνειδητήριο. Ποιος είναι ο χειρισμός πρακτικά. Φοβάμαι να το καθετηριάσω. Για σφιχτήρα. Ναι, για τον σφιχτήρα. Για σφιχτήρα. Λοιπόν, ο χειρισμός είναι να πατήσετε το pump, να το αφήσετε να μισογεμίσει. Θυμίζω ότι είναι ένα κλικ, μία πατησιά αδειάζει και σιγά σιγά αυτό ξαναγεμίζει. Το ξαναγεμίζει σημαίνει πλέον ότι αρχίζει και ξανακλίνει το καθ. Όταν είναι μισογεμάτο, δηλαδή έχει αυτάκια, πατάς το κουμπί της απενεργοποίησης που είναι ακριβώς από πάνω. Τέλος. Έχει απενεργοποιηθεί. Συγγνώμη, επειδή κοιμότανε, πίεσα την κυλίτσα, ευτυχώς έδωσε ώρα και ήξερα ότι απενεργοποιήθηκε. Γιατί δεν ήξερα τι είναι, πώς είναι, τι μοντέλο είναι, πώς να το χειριστώ. Και ήμουνα σίγουρος το ότι πλέον η ρήθρα είναι βατή. Και έβαλα καθητήρες που μπορώ να βάλω. Αν ο καθητήρας είναι ενεργοποιημένο, καθητήρας που μπορεί να βάλετε είναι. Δεν μπορεί να βάλει καθητήρα, δεν μπορεί να βάλει. Απενεργοποιημένο. Αν είναι απενεργοποιημένο, μπορεί να βάλει μέχρι και 16 φρένς. Και γενικά μπορεί, αυτό ισχύει γενικά, ότι υπάρχει ένα περιορισμό εισόδου ενδοσκοπικού εργαλείου. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο πρέπει να ξαναμπεί μέσα σε αυτή τη χειριστή, είτε γιατί για κάποιο λόγο έβγαλε ένα όγκο, γιατί έκανε ένα στένομα αυτιά ένα μετά. Έχει ένα περιορισμό στο εύρο, στα φρέντς, δηλαδή το εργαλείο που μπορεί να βάλει μέσα σε αυτήν την ορυφή που έχει, που φοράει στην κτίρα. 16-14 φρέντς καθετήρα μπαίνει άνετα χωρί να πιέζει να αλλάζει την ορυφή, να χαλάει την ορυφή. Καλώ. Να σε περίπτωση που ενδεχομένω κάποιο χρειαστεί να κτηνοβοληθεί μετά την τοποθέτηση, υπάρχει πρόβλημα. Κανένα απολύτω. Οπότε δεν τίθεται θέμα επιλογής του σχέδιου του σωτήρα αν το άμυνο το υποθέσουμε ότι θα προβλέψουμε μια πιθανή ακνοβολία δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Και στα δύο βέβαια έτσι. Και στα δύο. Δηλαδή ακόμα και για ένα σλίγκ, γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και για ένα σλίγκ, προτιμάμε να βάλουμε το σλίγκ και μετά να κάνουμε ακριβώς. Ευχαριστώ. Τώρα να σας ακούσουμε και τον κύριο Γιφτόπουλο για το θέμα της... Μετά από το φορολόγιο στο ξύλο που έφαγα, θα σας έλεγα ότι είναι η κλασική περίπτωση bullying του παλιού. Έρχεται ο σφιχτήρας με 30 χρόνια πλάς εμπειρία στην πλάτη του να απειλήσει τα νεούδια. Πόσο άδικο είναι αυτό, έτσι. Γιατί αν δούμε τα data που όντως είναι πολύτιμα από την περίπτωση εφαρμογής του σφιχτήρα τόσα χρόνια, θα δούμε ότι έχουν γίνει πολλαπλές αλλαγές και στην τεχνική και στα υλικά και βελτιώσεις της συσκευής, το οποίο είναι φυσικό να γίνονται σε μια τεχνολογική εξέλιξη η οποία παίρνει feedback από τα λάθη, τα οποία όμως πρέπει να τα βλέπουμε εκεί, ασχέτως σε ποιο χρονικό σημείο το δεχόμαστε ή όχι. Για να δούμε τώρα και πόσο νέοι είναι οι νέοι. Δηλαδή τα μεγαλύτερα follow-up που έχουμε σε ένα review του 12 φτάνει στους 88 μήνες για τα bone ankle slings τύπου Advanced, τα οποία καλώς και κακώς αυτή τη στιγμή έχουν γενικώς εγκαταλειφθεί πιθανά. Δουλεύουν τόσο καλά, γιατί εγκαταλείφθηκαν. Εγώ δεν είπα ότι δουλεύουν τόσο καλά τα συγκεκριμένα ή κάποια συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, 88% και έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Όχι, δεν μπορεί. Να πω λίγο σε αυτό ότι το Advanced απεσύρθηκε για το υπέρ του Advanced. Έτσι, ενώ τα διαθυροειδικά, ας πούμε, έχουν μικρότερο follow-up, maximum 27 μήνες και κάποιοι, ας πούμε, ρυθμιζόμενοι φτάνουν το 47. Οι αποτελεσματικότητες, προσέξτε, τι σημαίνει αποτελεσματικότητα, δεν καθορίζεται. Μπορεί να είναι dry, social dry ή συνδυασμός dry και improvement και βελτίωσης. Τα νούμερα όμως δεν είναι ευκαταφρόνητα. Ας το κρατήσουμε αυτό, έτσι. Και όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, σε συγκεκριμένα, όπως και με το TOMS, φαίνεται ότι υπάρχει πάνω από 90% satisfaction, συγκρίσιμο με το satisfaction που έχει ο σφιχτήρας. Και σε κάποια σύνδεση μιλάμε για social enjoy 70-79%, με επιπλοκές, με προβλήματα κτλ. Και φυσικά οι επιπλοκές των νέων δεν διαφέρουν ουσιαστικά, εκτός από αν τα δούμε αναείδως και δεν νομίζω ότι έχει νόημα σε αυτή τη διαδικασία, από τις επιλογές που μπορεί να δημιουργηθούν με το σφιχτήρα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι το εξής.
ότι θέλουμε καλύτερες μελέτες, σαφώς σχεδιασμένες, head-to-head μελέτες ενδεχομένως, για να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάρκος, δίνοντας περιθώριο χρόνου στο να δούμε στην εξέλιξη της τεχνικής, της εμπειρίας, της βελτίωσης των υλικών και όλους τους νέους. Δεν θεωρώ ότι ο σφιχτήρας είναι μονόδρομος για όλα τα περιστατικά. Μπορεί να είναι μια πολύ καλή λύση, αλλά σαφώς, αν κάνουμε διαστρωμάτωση της αλλεργικής ακρότητας μετά από στατικτομή, υπάρχουν εναλλακτικές που πρέπει να τις γνωρίζουμε, τα υπέρ και τα κατά, και να μπορούμε και να τα προτείνουμε, γνωρίζοντας και τα υπέρ και τα κατά για κάθε άρρωστο. Και το πιστεύω ακράδαντα αυτό, όπως και σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι, σε κάθε ασθενή ράβεται διαφορετικό κουστούμι. Και προτείνω μια χειραφιλία στον Darth Vader μετά από την ψυχομαχία, γιατί αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις προς τους κύριους αντιπτήρους πρακτικών. Όχι, μα τελειώστε, γιατί θέλω να πω ένα δύο λόγια. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Μπορώ να ψηφίσουμε. Νομίζω πως ναι. Ωραία, να ψηφίσουμε λίγο. Ακούστηκαν όλα τα επιχειρήματα. Πέφτει η ψήφη, πέφτει η ψήφη. Καλά, στο τεχνητό σφιχτήρες η πιο ανθεκτική λύση στον χρόνο είναι 85%. Ακρά τεχνοβολία, εκεί πέρα πάει σε 68%. Και η πρώτη επιλογή, φυσικά δεν είναι η πρώτη επιλογή, και εδώ 77%. Είναι κατά άλλα πράγματα. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα. Ο κύριος Νίκας είναι συνάδελφος, αλλά όχι ουρολόγος. Είναι ρευματολόγος. Πέρυσι, όσοι ήταν στο σχολείο, θυμούνται ότι είχαμε τον πρόεδρο της ρευματολογικής εταιρείας, τον κύριο Θεόδωρο εδώ πέρα, σε μια που μας έχει μείνει ομιλία, γιατί μάθαμε λίγο τι είναι το κόκαλο, που μας ενδιαφέρει για την οστική νόσο. Φέτος η ρευματολογική εταιρεία, επειδή του άρεσε η όλη η εμπειρία του κυρίου Τρότζα, με παρακάλεσε αν μπορούσε να έρθει ο υπεύθυνος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ρευματολογικής εταιρείας, και είναι εδώ πέρα. Και το φιλοξενήσαμε με μεγάλη χαρά. Δεν είχαμε χρόνο να τα πούμε και πολύ, αλλά νομίζω πήρε μια γεύση και θέλω λίγο να του δώσω το λόγο να εκφράσει και εκείνος λίγο τις εντυπώσεις του και το πόσο σημαντικό είναι επίσης και οι συνεργασίες μεταξύ των ειδικοτήτων. Πραγματικά. Και στην εκπαίδευση, γιατί η ιατρική είναι μία. Έτσι δεν είναι, κύριε Λίκα? Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν, κύριε Αθηνά, να ευχαριστήσω που μας καλέσατε. Οφείλω να ομολογήσω την εμπειρία μοναδική. Έχουμε πάρει σε εκτάσεις ενέργειας στο εξωτερικό. Η εμπειρία εδώ ήταν πραγματικά μοναδική. Έμεινα εντυπωσιασμένος από το κλίμα. Έμεινα εντυπωσιασμένος. Μ' άρεσε πολύ η συζήτηση που γίνεται και η αμεσότητα που υπάρχει με τους συναδέλφους. Αλλά πάνω απ' όλα μου έκανε εντύπωση η τεχνολογία. Δηλαδή η διαδραστικότητα και με τους γιατρούς που είναι εκτός της αίθουσας. Το γεγονός ότι μπορεί να ψηφίζει κάποιος. Το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά cases τα οποία συζητιούνται και λύνονται απορίες. Σας είπα και πριν ότι οφείλω να ομολογήσω ότι θα σας αντιγράψουμε. Τιμή μας και χαρά μας. Ό,τι θέλετε, σας το δίνουμε έτσι, έτοιμο να το πάρετε, γιατί η ιατρική είναι μία και όλοι υπηρετούμε την εκπαίδευση. Είναι ο κοινός στόχος. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή, χαιρετισμούς σε όλους.